Αυτόν, ειδικά τα αγοράκια, μεταξύ μέχρι να φτάσουν, ας πούμε, από τον γερό μου μικρά, ως τα 10-12 που μπαίνουν στην εφηβεία, αφήνουν σε να τα αγγίζεις. Νομίζω μετά τα 12 τα αγοράκια. Αρχίζουν και... Δεν θέλουν πολλά, τύπου με μου αγγίζεις, με πιάνεις αγκαλιά, μάμα, Εγίδα, με φιλάς μάμα. Με το γιο μου αρχίσαμε να πω πιο νωρίς, από το 6, ας πούμε, που τον έβλεπα εκτρόγος. Ένα φιλάκι, ένα αγάπη μου, τη μανούλα, ξέρεις, και θεωρούσα τον ότι από εκεί άρχισε να αποτραβιέται. Άντρε, μαμά, σταμάτα. Ήξερα εγώ, εντάξει, δεν είμαι ο πιο ήσυχος άνθρωπος του κόσμου, ούτε εγώ ούτε ο παπάς του. Έτυχε μερικά να πάμε σε γιορτή της προδημοτικής του Ηλίου. Κάθονταν όλοι οι γονείς, τα παιδάκια σε κύκλο, έλεγαν τραγουδάκια κτλ. Και όταν τέλειωσε η γιορτή, έπρεπε να σηκωθούμε, να πιάσουμε τα παιδάκια μας, να μιλήσουμε με τη δασκάλα μας. Εβάλαμε όμως εκεί. Εγώ και ο Κρίστιαν μπήκαμε μέσα στη μέση του. Τσοχρεύκαμε μόνοι μας. Εδώ η Ηλία έρχεται, τραβά μας και χρησιμοποιούμε. Σταματάτε, κάνετε με ρεζίλι! Ξαφνικά που το που πέντε η μαμά σου και ο παπάς σου να στεκούνται να χορεύουμε στο σχολείο. Του σχολείου. Γενικά έχουμε το τρίτο, οπότε το μωρό εφοήθηκε λίγο και πρέπει να φυλάω τα νότα. Αλλά αν κρίνουμε πάντως και που γίνω όλα